Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Κοζάνης και ο Μελισσοκομικός Σύλλογος της πόλης διοργανώνουν την Γιορτή Μελιού. Στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, την ερχόμενη Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί, όλοι οι παραστάμενοι μπορούν να δοκιμάσουν τα εξαιρετικής ποιότητας τοπικά μέλια των παραγωγών και να κάνουν τις αγορές τους, στηρίζοντας έτσι μια εξαιρετική ντόπια παραγωγή. Τέταρτη πλέον Γιορτή Μελιού στον Δήμο της Κοζάνης σε συνεργασία με το Μελισσοκομικό Σύλλογο. Μια συνεργασία η οποία καλά κρατεί εδώ και χρόνια. Ο Δήμος Κοζάνης στηρίζει το σωματείο σε όλες τις, το σύλλογο σε όλες τις δράσεις του. Δράσεις που έχουν να κάνουν με ένα προϊόν που τα ωφέλη του είναι πολλά για την υγεία του ανθρώπου αλλά και για το περιβάλλον. Την Κυριακή λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι το απόγευμα, μέχρι αργά το απόγευμα οι μελισσοπαραγωγοί μας θα δείξουν και θα πουλούν τα προϊόντα τους στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με τους μελισσοπαραγωγούς για τα ωφέλη του μελιού και του προϊόντος, για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τα οποία στην περιοχή μας είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τις άλλες περιοχές λόγω και του εδάφους και του κλίματος. Ο Δήμος Κοζάνης, όπως έχουμε συζητήσει με το Προεδρείο και με το ΔΣ του Συλλόγου, το επόμενο διάστημα θα εκδώσει ένα φυλάδιο στο οποίο θα αναγράφονται και η μελισσοπαραγωγή μας αλλά και τα ωφέλη του μελιού για να γίνει γνωστό και στους δημότες μας. Το φυλάδιο αυτό, το έντυπο αυτό θα κυκλοφορήσει στους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΚ, όπως το τελευταίο διάστημα συνηθίζει ο Δήμος Κοζάνης να κάνει για να ενημερώνει για διάφορα πράγματα. Καλούμε τον κόσμο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, πάντοτε κρατώντας τις αποστάσεις, πάντοτε φορώντας τις μάσκες μας και πάντοτε προστατεύοντας τους εαυτούς μας για να προστατεύουμε το κοινωνικό σύνολο. Καλούμε τους συνδημότες μας και όχι μόνο στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης και εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ που και για φέτος ο Δήμος Κοζάνης μας βοηθάει για να διοργανώσουμε την τέταρτη Γιορτή Μελιού, για να δείξουμε και πάλι στους καταναλωτές της πόλης το πόσο ωραία μέλια παράγει η περιοχή μας και σε όλη αυτή την αλλαγή να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ο μελισσοκόμος σε αυτή τη λιγνητική μετάβαση θα παίξει δυναμικό ρόλο στο παραγωγικό κομμάτι της περιοχής. Ο Δήμος Κοζάνης πέρα από τη Γιορτή Μελιού στηρίζει τους τοπικούς μελισσοκόμους για τη διαφήμιση μέσω των λογαριασμών της ΔΕΙΑΚ που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουν όλους τους μελισσοκόμους με έναν απλό τρόπο. Έξυπνο, ο Δήμος μας βάζει μέσα στα σπίτια των καταναλωτών. Έχει γίνει θεσμός πλέον Γιορτή Μελιού, τέταρτος χρόνος στη σειρά. Στόχος του Συλλόγου και όλων των παραγωγών είναι να μάθει ο καταναλωτής τα ωφέλη και τα προϊόντα της μέλισσας, που είναι η πρόπολη, ο βασιλικός πολιτός, η γύρη, το κερί που γίνεται η κεραλφή και να τα εντάξει μέσα στον τρόπο διατροφής του. Είναι βασικό για να γνωρίσει ο καταναλωτής τα πόσα ωφέλη έχει τα προϊόντα της μέλισσας. Καλούμε όλους τους φίλους και τους κατοίκους της πόλης να περάσουν από την πλατεία την Κυριακή το πρωί και να δοκιμάσουν από κάθε πάγκο τα προϊόντα του παραγωγού.